Με αφορμή τα τραγικά περιστατικά στην ΚΟΥ και στη Νέα Μάκρη, αναδεικνύεται με πολύ θλιβερό τρόπο η δίκαιη οργή και αγανάκτηση που υπάρχει στο λαό της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, όσο και στους υγειονομικούς που εργάζονται τόσο στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ, για την άσχημη κατάσταση την οποία έχουν επέλθει οι δημόσιες δομές υγείας. Η λίστα αυτή όντως είναι μακριά. Αυτά τα περιστατικά υπήρχαν και εδώ πέρα στην περιοχή. Αναδείχθηκαν το προηγούμενο διάστημα με αφορμή το κλείσιμο της γέφυρας του Σερβίου. Αναδείχθηκαν με τις απανωτές διακομιδές των παιδιατρικών ασθενών από νοσοκομεία της περιοχής σε νοσοκομεία της υπόλοιπης Ελλάδας. Ο λαός δεν πρέπει να συμβιβαστεί ότι αυτά τα περιστατικά θα αποτελούν την καθημερινότητα και την κανονικότητά του, γιατί δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Είναι αποτέλεσμα αυτής της εγκληματικής πολιτικής, την οποία ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις και τα κόμματά τους, που έχουν ως κοινό πρόγραμμα την λογική που υπακούει ότι η υγεία είναι κόστος. Τη λογική που λέει ότι εμπορευματοποιούμε την υγεία περαιτέρω, συρρυκνώντας τις δημόσιες δομές υγείας. Γι' αυτό και το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ακριβώς κυριολεκτικά πάνω σε ζωές να πενεύονται τα κόμματα για τα δίθεν κοστολογημένα προγράμματά τους. Τα κοστολογημένα προγράμματά τους είναι αυτά που τα πληρώνει ο λαός με κυριολεκτικά τίμημα τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την κερδοφορία λίγων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτές οι ελλείψεις δεν είναι άγνωστες σε κανένα υπουργείο που έχει περάσει διαχρονικά, καθώς απανωτά και επανειλημμένα οι υγειονομικοί μέσα από το σωματείο τους έχουν καταθέσει τις διεκδικήσεις τους για μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, για στελέχωση εδώ και τώρα όλων των δημόσιων δομών υγείας. Αντίστοιχα και το ΚΚΕ επανειλημμένα έχει θέσει το ζήτημα της στελέχωσης της 11ης έδρας του ΕΚΑΒ της Κοζάνης, με δύο συνεχόμενες ερωτήσεις, τις οποίες δεν πήρε και απάντηση, που αφορούσαν το να πάρθουν όλα τα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 24ωρη βάρδια όλου του στόλου, για να εξυγχρονιστούν οι υποδομές και ο στόλος, για να αναπτυχθούν περαιτέρω οι τομείς σε Σέρβια, Αμίντεο και Βόιο. Το επόμενο διάστημα πρέπει να δυναμώσει περισσότερο ο αγώνας του λαού για να περασπιστεί την υγεία του, να στηριχτεί στο ΚΚΕ που θα αποδεδειγμένα μπορεί να ασκήσει 100% γνήσια εργατική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στο κοινό πρόγραμμα των υπόλοιπων κομμάτων που θυσιάζει συνεχώς την υγεία μας για τα κέρδη των λίγων.